Άλλη είναι και η συμμετοχή των Αμερικανών που είχαμε μεταδώσει, είχες μεταφέρει πριν από μερικές μέρες ότι δεν αποκλείεται η συμμετοχή του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ, κάτι που τελικά έγινε και είναι και φίλος, πολύ φίλος με τον Αμερικανό πρόεδρο συγκεκριμένος από ό,τι πληροφορούμαστε, Χριστίνα. Ήταν σύμβουλος του και στενός του συνεργάτης κατά την προεκλογική του εκστρατεία, οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτό ουσιαστικά ο Νούφρια μεταφράζει και το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου Τραμπ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει σε αυτή τη διακρατική συμφωνία για τον ΕΣΠΕ ειδική αναφορά για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών. Σημαίνει αυτό, όπως το μεταφράζουμε, οι τρεις χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, φυσικά τις οποίες ενδιαφέρει πάρα πολύ ασφάλεια και των ενεργειακών υποδομών, διασφαλίζουν ότι αυτός ο αγωγός, ο οποίος θα συνδέει τα κοιτάσματα Ισραήλ και Κύπρου και από εκεί μέσω Ελλάδος και Ιταλίας, θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της περιοχής στην ευρωπαϊκή αγορά, θα τη κάνει ασφάλεια οι υποδομές προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε ενδεχόμενη δολιοφθορά στη διέλευση αυτού του αγωγού ή στην διακοπή της ροής του φυσικού αερίου. Να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο η διμερής Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή ο τέταρτος του Προέδρου Νετανιάχου με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Θα ακολουθήσει τώρα η τριμερή των ηγετών, στην οποία όπως είπαμε θα είναι παρόν και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα σε υπουργικό επίπεδο θα συναντηθούν οι τρεις υπουργοί. Αν είναι αυτή η Προελλάδα, Ισραήλ και περίπου στις 12 ονούφρια είναι προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τριών ηγετών με την ταυτόχρονη υπογραφή των μνημονίων. Την αντίληψη είναι και αυτό που τουλάχιστον ως μότο προωθούν και εδώ στην Μπερσέβα και αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μνημόνια που θα υπογραφούν, το μνημόνιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την κυβερνοάμυνα όπως μας την έχουν πει και εδώ. Η Μπερσέβα δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε για να γίνει εδώ ακριβώς η τριμερής, γιατί εδώ στην Μπερσέβα ακριβώς γίνονται όλα τα λογιστικά του Ισραήλ για την κυβερνοασφάλεια και αυτό που είχαμε μεταδώσει και χθες. Δεν είναι και άσχετη αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το μνημόνιο, ή δεν είναι μάλλον χρονικά τυχαία αυτή η συγκυρία με το χθεσινό, με τη χθεσινή είδηση που έβαλε την Κύπρο στο επίκεντρο και ευρωπαϊκών δικτύων αλλά και αμερικανικών, με την είδηση ότι hackers προχωρούσαν στην υποκλοπή δεδομένων αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυπρίων διπλωματών, ναι, για τις αποστολές. Μάλιστα. Χριστίνα, να σε ρωτήσω, είναι επειδή συζητούσαμε για μέρες για τα θέματα ασφάλειας. Και όπως είπες και εσύ, αυτή η υπογραφή του Μνημονίου για την κυβερνοασφάλεια είναι στο επίκεντρο. Θέλω να ρωτήσω εάν τα θέματα ασφάλειας γενικά θα κυριαρχήσουν. Δηλαδή, αν θα περιοριστούν σε αυτό το κομμάτι ή αν θα είναι και για τα θέματα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη της τρομοκρατίας σε αυτήν την τριμή. Θα επεκταθούν και σε αυτά φυσικά. Θέματα τρομοκρατίας, είναι περιφερειακές εξελίξεις. Κυπριακώς όλοι γνωρίζουμε ότι στην κορυφή της πυραμίδας τη τριμερού Κύπρο Ελλάδος Ισραήλ, πλέον από σήμερα διευρυμένη σε τραμερούς με την Αμερική. Μάλιστα. Είναι τα θέματα ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας και αυτό το τονίζουμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως για τη Λευκοσία, η αναφορά που υπάρχει στο κείμενο της ακροδικής συμφωνίας για τον ΙΣΜΕΤ για την διασφάλιση της ασφάλειας των υποδομών, των ενεργειακών υποδομών που θα στηθούν ακριβώς για την δημιουργία και τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου ΙΣΜΕΤ. Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δουλειά εκεί στην